Πέρασες καλά απόψε, Μερούλα μου? Πάντα περνάω καλά μαζί σου, Άρη. Κι εγώ. Σ' αγαπώ. Περίμενε λίγο. Τι είναι? Δεν θέλω να πάμε μέσα. Γιατί? Γιατί μόλις πάμε μέσα θα σταματήσω να είμαι η Μερούλα σου και θα ξαναγίνω πάλι η Μέρη. Μη σου πω ότι θα γίνω η Δεσποινής Παπαδάκη. Δηλαδή τι θέλεις, να σε λέω Μερούλα μπροστά στα παιδιά? Δεν είναι αυτό το πρόβλημά μου. Ε, τότε ποιο είναι? Δεν θέλω πια να ζούμε στην παρανομία, λες και είμαστε εγκληματίες. Θέλω κάποια στιγμή να μοιραστούμε την ευτυχία μας με τους ανθρώπους που αγαπάμε. Σε κατανοώ. Ναι, καλά, από κατανόηση έχω χορτάσει. Έχεις δίκιο. Ε, λοιπόν, τέρμα, δεν πάει άλλο. Το αποφάσισα. Ο κύβος ερήφθη. Ποιος κύβος? Άστο. Τι πάει να κάνει? Ναταλία, κλείσε παρακαλώ τηλεόραση. Γιατί? Είπα κλείσε την τηλεόραση. Θέλω να σας μιλήσω. Συμβαίνει κάτι? Ναι. Συμβαίνει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Τι έγινε, παπά? Χρεοκόπησες? Όχι, βέβαια. Ευτυχώς. Α, μόνο αυτό σας νοιάζει, ε? Όλα τα άλλα μπορούμε να τα αντέξουμε. Λοιπόν, ήθελα να σας πω ότι η Μέρη και εγώ αγαπιόμαστε. Α, καλά. Το ήταν, ρε, παπά. Και προς τη στιγμή τρόμαξα. Συγγνώμη, τόσο αδιάφορα το αντιμετωπίζετε. Ο μπαμπάς σας είπε ότι αγαπιόμαστε. Και τι, για νέο μας το λέει, το ξέραμε. Παιδιά είμαστε. Είδες, τελικά δεν σε παίρνει κανείς πια στα σοβαρά. Και επειδή, επαναλαμβάνω, αγαπιόμαστε, αποφασίσαμε να παντρευτούμε. Τι? Θα σου φέρω μια πιρούνα από την κουζίνα. Τι να την κάνω? Πώς θα βγάλεις τα μάτια σου? When I fall in love, it will be forever, or I'll never fall in love. In a restless world like this is, love is ended before it's begun, and too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. Θέλεις να δεις κάτι πραγματικά αρρωστημένο? Το είδα. Ήταν ανάγκη πρωί-πρωί. Εντάξει, εντάξει, φτάνουν τα σιρόπια, μελώσαμε. Α, συγγνώμη, παραφερθήκαμε. Έλα, Μέρη, συγκεντρώσου, έχουμε και δουλειά να κάνουμε. Όχι, εσύ να συγκεντρωθείς πρώτος. Όχι, εσύ. Ακούς τι σου λέω? Εσύ ακούς τι σου λέω? Έλα, σταμάτα. Εντάξει, τα καταφέρατε, θα ξεράσω. Σμαράγδα μου, σ' ακούω. Έχεις να μου πεις κάτι? Ναι, Άρη μου. Θέλω να σου υπενθυμίσω ότι έχουμε και δουλειές να κάνουμε εκτός από το να σαλιαρίζουμε με το βοηθητικό προσωπικό. Έλα, Σμαράγδα μου, τα παραλέσει για τη μεγάλη βοήθεια που προσφέρω εγώ εδώ μέσα. Με το ένα. Με το ένα. Με το δύο. Με το δύο. Με το τρία. Με το τρία. Φτου και βγαίνω! Πιάσε με! Σε πιάσα! Νομίζω πως εγώ δεν έχω θέση πια εδώ μέσα. Αχ, όχι, μη φύγεις, θα μου λείψεις. Έχω συνηθίσει να χαζεύω την περιφέρειά σου. Ξέρεις τι είναι πραγματικά θλιβερό? Εκτός από το ότι κοιμάσαι με τις κάλτσες, ο Άρης όπως πάντα θα ξεγλιστρήσει από αυτή τη σχέση και τότε η κακομοίρη Νταντά θα φάει τα μούτρα της. Δεν θα ήθελα να είμαι εδώ να τη δω. Α, ή μάλλον για να είμαι ειλικρινής, θα ήθελα. Ειδοποίησέ με σε αυτό το κινητό. Αχ, Μέρη μου, η ιστορία σου με τον παπά είναι απίστευτα ρομαντική. Το ξέρω. Είμαι σίγουρη πως κάποτε θα την κάνω σίριαλ. Μακάρι να μου συμβεί και εμένα κάτι τέτοιο. Σου το εύχομαι, αγάπη μου, σου το εύχομαι. Χωρίς να χρειαστεί βέβαια να γίνω υπηρέτρια και να περιμένω 2 χρόνια μέχρι να γυρίσει το αφεντικό μου να με κοιτάξει. Το ξέρω. Είναι
σαν παραμύθι. Αχ, μερούλα μου με γεια. Σ' αρέσει? Δεν πήγε χαμένη η φλοκάτη της γιαγιάς, ε? Σμαράγδα μου, καταλαβαίνω την πίκρα σου. Όταν είσαι τόσα χρόνια στο περίμενε, οι άντρες δεν σε υπολογίζουν πια κι εγώ. Αν έμενα άλλα 3 χρόνια εδώ και δεν γινόταν τίποτα, θα τα μάζευα και θα έφευγα. Καημενούλα μου, είναι συγκινητικό που πιστεύεις ότι ο Άρης το εννοεί που είπε ότι θα σε παντρευτεί. Βέβαια το εννοεί. Και είμαι σίγουρη πως δεν θα το πάρει πίσω. Μα δεν θα το πάρει πίσω. Απλώς θα το καθυστερεί. Και θα το καθυστερεί και θα το καθυστερεί μέχρι να βαρεθείς. Και κάποια στιγμή να πεθάνεις. Α, πού να φας τη γλώσσα σου. Ήμουνα πολύ καιρό πριν από εσένα εδώ. Και θα είμαι για πολύ καιρό ακόμη εδώ μετά από εσένα εδώ. Γιατί είμαι κατσαρίδα. Και σε πυρηνικό πόλεμο θα επιζήσω. Άρη μου, ξέρεις πόσο ευτυχισμένη με έκανες όταν μου είπες αγαπώ. Όμως νομίζω ότι είναι πια καιρός να επισημοποιήσουμε τη σχέση μας. Θέλω να πω, δεν θα είμαι για πάντα 69. Δεσποινής, παπαδάκι. Μέρη, θέλω να πω. Πρέπει να μην κινηθούμε βιαστικά. Έχω να σκεφτώ και τα παιδιά. Καταρχήν, δεν μπορούμε να κινηθούμε. Αλλά όταν λες παιδιά, ποια παιδιά εννοείς, τα παιδιά τα δικά σου ή τα παιδιά των παιδιών σου? Μέρη! Μέρη! Τηλεφώνησε πάλι η μάνα σου. Αχ, η γλυκούλα μου, πού είναι? Σε ένα κάμπινγκ στην Αφροδίτη. Καλέ, κατοικήθηκε η Αφροδίτη. Α, τώρα! Α, μπράβο, μπράβο στους επιστήμονες που βρήκαν έναν τρόπο για να στέλνουμε τους γονείς μας μακριά. Περνάει καλά εκεί η κυρία Πολέτα. Είναι ευτυχισμένη, διότι λόγω της βαρύτητος ζυγίζει μόνο 40 κιλά. Καλησπέρα. Σμαράγδα μου, πώς από εδώ? Το ξέχασες, έχουμε να πάμε στην πρεμιέρα. Καλέ, τι πρεμιέρα γίνεται? Το σεσουάρ για δολοφόνους. Κλείνουν 45 χρόνια παραστάσεων φέτος. Σμαράγδα μου, δεν θα μπορέσω να έρθω, δεν νιώθω και τόσο καλά. Μαρούλη μου, και ποιος θα με συνοδεύσει εμένα? Γιατί δεν πηγαίνεις με τον άντρα σου? Θα μου κάνεις τη χάρη. Δεν πάω πουθενά μαζί της. Δεν με έφυσα μια φορά το 2008 για να την πληρώνω για πάντα. Ορίστε. Ακόμα κι αυτοί οι δύο παντρευτήκανε. Άρη Μπακόπουλε, σε προειδοποιώ. Δεν θα σε περιμένω για πάντα. Σου δίνω τελεσίγραφο. 3 χρόνια και μετά έφυγα. Μέρη. Μέρη. Παναγία μου. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου. Τι συμβαίνει? Βρε Διονύση, λες ο Μπακόπουλος να μου έκανε πρόταση γάμου για να σταματήσω την κρίνια και να με έχεις το περίμενε πάπυρον? Αποκλείεται. Αν και φοβάται τις δεσμεύσεις όπως ο διάολος το λιβάνι. Σκέψου ότι εμένα με έχει ακόμα με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Παναγία μου. Και στο δημόσιο να ήμουν θα με είχαν μονιμοποιήσει. Όχι, όχι, δεν πιστεύω να μου κάνει τέτοιο ρεζιλίκι. Η κατσαρίδα μου τα λέει όλα αυτά για να με αναστατώνει. Αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα της. Μιλάς και με κατσαρίδες? Η κατάστασή σου επιδεινώνεται. Α, και πούσε. Αν η Σμαράγδα σου ζητήσει το 2008 να πάτε για ποτό, μην πας! Διονύση, έλα σου πω. Τι συμβαίνει? Θέλω να σου εκμυστηρευτώ κάτι. Κρατάς μυστικό? Μέχρι να βρεθεί κάποιος μπροστά μου. Έλα ρε, σοβαρέψου. Πρόκειται για τη Μέρη. Μην μου πεις ότι την απογοητεύσεις πάλι. Όχι βέβαια, δεν έχω τέτοιο σκοπό, αλλά αν και αυτό την απογοητεύσει, τι να σου πω. Υπέροχο. Εγκρίνεις? Πήρες τη μεγάλη απόφαση? Ναι, την πήρα και δεν πρόκειται να κάνω πίσω. Πίστευα ότι θα πέθαινα και ότι δεν θα τη ζούσα αυτή τη στιγμή. Τι λες, θα της αρέσει? Αν δεν της αρέσει, θα μείνει άφωνη. Θα σου πω, μήπως τότε να της το δώσω από τώρα. Ορκίσουμε όμως ότι δεν θα σου ξεφύγει λέξη, ε? Στην τιμή μου! Άρη, η ώρα η καλή. Σε ευχαριστώ, ρε Διονύση. Και στα δικά σου. Αμήν.
Ναι! Τι έγινε, Θεέ μου, πέθανε Σμαράγδα. Όχι, κάτι ακόμα καλύτερο. Εντάξει, όχι καλύτερο, αλλά καλό. Καλό. Για λέγε, για λέγε. Α, δεν μπορώ, ορκίστηκα. Έλα, σε μένα θα το πεις, δεν θα πω κουβέντα. Παιδί μου, δεν γίνεται, ορκίστηκα, να μην ανοίξω το στόμα μου. Μα δεν θα ανοίξεις το στόμα σου. Τέσσερις λέξεις. Πρώτη. Ο. Mm-hmm. Δεύτερη. Μέσα. Ο. Γραφείο. Ο γραφείο. Ο Άρης, ο Άρης, ο Άρης. Τρίτη λέξη. Πιάνει. Βουτάει. Αρπάζει. Παίρνει. Παίρνει. Πήρε. Ο Άρης πήρε. Τέταρτη λέξη. Δάχτυλο. Γιατί δεν είχε. Όχι. Ο Άρης πήρε δαχτυλίθρα. Τι να την κάνει. Όχι. Ο Άρης πήρε δαχτυλίδι. Ανάσταση. Ο Άρης πήρε δαχτυλίδι. Ο Άρης πήρε δαχτυλίδι. Για μένα. Παρακαλώ. Παντρεύομαι. Δεσποινής μου, πήρατε λάθος. Μαμά, εγώ είμαι. Από στιγμή σε στιγμή, ο Άρης θα μου κάνει πρόταση γάμου. Χριστέ μου, θα τρελαθώ, αγαπούλα μου. Μερούλα, μισό λεπτό, γιατί έχω άλλη γραμμή. Μαμά, περίμενε, περίμενε. Μαμά! Κυρία Πολέτα, από την πιτσερία παίρνω να επιβεβαιώσω την παραγγελία. Τι εννοείς? Είστε σίγουροι ότι θέλετε 4 οικογενειακές πίτσες και 20 σκόρδο ψώμα? Άκουσα να σου πω, αν υπάρχει πρόβλημα, να πάρω σε άλλη πιτσαρία που δεν θα με περάσουν από ανάκριση. Έλα, σε κλείνω τώρα γιατί παντρεύεται η κόρη μου. Η Μέρη! Επιτέλους! Μισό λεπτό έχω άλλη γραμμή. Πιτσαμπέλα. Καλά, για όνομα του Θεού. Έχω παραγγείλει μια καρμπονάρα εδώ και μία ώρα. Κόκαλα έχει. Μη βιάζεσαι. Μιλάω με την κυρία Πολέτα. Παντρεύεται η κόρη της. Η Μέρη μας. Καλά και το μαθαίνω από σένα. Ποιος είναι? Έλα, μαμά. Τάξε μου, τάξε μου. Από στιγμή σε στιγμή ο Μπακόπουλος θα κάνει πρόταση γάμου. Όχι, όχι! Όχι, να το πεις όχι. Δεν είναι σωστό να τον κλέψεις από την κόρη σου. Περίμενε λίγο, μαμά. Κάποιος με παίρνει. Καλό, τι κίνηση είναι αυτή πάλι σήμερα. Παρακαλώ. Καλημέρα. Ο Παπαγιώργης είμαι. Παπαγιώργη, την ευχή σας. Έμαθα τα ευχάριστα για τη Μερούλα. Και πήρα να σας συγχαρώ. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Α, με την ευκαιρία θέλω να σας πω ότι βρήκαμε κάτι σκουπίδια από φαγόσιμα στο γυναικονίτη. Όχι ότι κατηγορώ εσάς, βέβαια. Η κυρία Μπακόπουλου λέγεται. Διονύση, είναι αλήθεια. Ναι. Αλλά ας ελπίσουμε ότι δεν θα τα μετανιώσει. Έλα, μαμά, γιατί μου το έκλεισες προηγουμένως? Ήθελα να σου πω. Να μην το πει σε κανέναν, γιατί υποτίθεται ότι ούτε εγώ το ξέρω ακόμα. Αγαπούλα μου, σε ποιο να το πω εγώ, πουλάκι μου, σοβαρολογείς? Χριστός και Παναγία. Έρχεται. Α, Μέρη, εδώ είσαι. Με ψάχνες? Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Είμαι όλη αυτιά. Τι θα έλεγες να βγαίναμε απόψε για φαγητό? Αυτό ήθελες να με ρωτήσεις? Ναι. Και δεν πάμε. Πάμε στον Μπαρμπαλάμπρου για παϊδάκια. Όχι, όχι, όχι. Απόψε είναι μια ειδική περίπτωση. Αχα. Έχω κλείσει ένα τραπέζι στο Ερμού και Ασωμάτων. Α, τόσο επίσημα. Ναι, και θα ήθελα μάλιστα να ειδοποιήσεις και την οικογένειά σου να έρθει μαζί μας. Είσαι εντάξει, νιώθεις καλά? Ναι, μια χαρά, γιατί ρωτάς? Θέλεις και την οικογένειά μου μαζί μας? Ναι, είπαμε, είναι μια ειδική περίπτωση. Λοιπόν, τελειώνω το θέατρο κατά τις 7.30, οπότε να βρεθούμε εδώ κατά τις 8 όλοι μαζί, ε? Οκ, ραντεβού στις 8. Ποιος να είναι, τι έκπληξη μου έχεις πάλι? Μερούλα μου, να ζήσετε! Η μάνα μου στο πρόλαβε? Όχι, ο Παναγιώτης μου το είπε στην πιτσαρία. Σου στέλνει τις ευχές του και ένα πενίρλι. Αχ, μωρέ, να είναι καλά ο γλυκούλης μου. Καλά, Στέφανα! Σταμάτα, δεν μου το έχει πει ακόμη. Το βράδυ θα μου κάνει την πρόταση επίσημα στο Ερμού και Ασωμάτων. Είσαι καλεσμένη. Δεν το πιστεύω ότι έφτασε επιτέλους αυτή η ευλογημένη ώρα. Γιατί, το πιστεύω εγώ? Να σου πω την αλήθεια, φοβόμουν ότι δεν θα έπαιρνε ποτέ την απόφαση. Γιατί δεν το φοβόμουν εγώ? Μα όσο περνούσε ο καιρός, τόσο η κατάσταση γινόταν. Εντάξει, βρεγωγό μου, κατάλαβα. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που θέλω από σένα το βράδυ είναι να κάνεις την έκπληκτη. Α! Το βράδυ, ρε βλαμένη, όχι τώρα.
Πρόβα έκανα. Να μαζί σου. Η ώρα η καλή. Ευχαριστώ πολύ, Διονύση μου. Είδες που λέγαμε ότι δεν πρόκειται να τη ζήσουμε ποτέ αυτή τη στιγμή. Μεγάλη μου και αναφάς. Δεν κάνω και τίποτα άλλο. Ο κύριος Θανάση θα έρθει. Θα έρθει στο ρεστοράν κατευθείαν με το μετρό. Δεν θέλει να πάρει μαζί του το αυτοκίνητο. Μην τυχόν και το κλέψουνε. Είναι και το ζάσταβα μυθί του αξίας. Τράβαμε από όλες τις γωνίες. Δεν θέλω να χάσεις τίποτα. Έτσι, μπράβο. Πώς είμαι? Προχώρα. Πώς είμαι? Σούπερ. Ωραία. Πιο ψηλά την κάμερα. Πιο ψηλά την κάμερα. Δεν θέλω κοντινά στους γοφούς. Καλώ στη λιφούλα. Αγάπη μου. Το περιμένατε αυτό? Ποτέ δεν περίμενα ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Κρίμα, κρίμα. Ήταν τόσο νέος. Μαμά, δεν πέθανε κανείς. Η Μέρη μας παντρεύεται. Δόξα σε ο Θεός. Επιτέλους. Διονυσάκο μου, ήρθε επιτέλους αυτή τη στιγμή. Τι κρίμα να μην είναι η Σμαράγδα μαζί μας να μοιραστεί τη χαρά μας. Καλησπέρα. Σε ευχαριστώ. Διονύση, ποια ήταν η μεγάλη ανάγκη που έπρεπε να έρθω? Καλέ, πώς είστε ντυμένοι έτσι, σε πάλι μασκέ θα πάτε? Λοιπόν, ακούστε με όλοι προσεκτικά. Όταν απόψε ο Μπακόπουλος το πει, θα κάνετε πως το ακούτε για πρώτη φορά. Μην καρφωθείτε. Δεν κατάλαβε τι θα πει. Βλέπετε, έτσι θα κάνετε. Τη ζακέτα μου, δεν αντέχω άλλο να περιμένω. Σκασμός. Ξέρεις πόσα χρόνια περίμενα εγώ? Αχ, μαμά, σε παρακαλώ πολύ, όχι νούμερα. Έχω ξενυχτήσει πολλούς πεθαμένους, αλλά σαν και απόψε. Δεν θα κανείς! Μερούλα μου, μήπως να έριξες τον εργαλιό? Η Πινελόπη περιμένοντας τον Οδυσσέα στον εργαλιό ξέδινε. Ναι, στον εργαλιό και σε 300 γκόμενους. Σταματήστε πια. Ο Άρης θα έρθει. Μ' αγαπάει και θα έρθει, το νιώθω μέσα μου. Είσαι σίγουρος ότι το είδες στο δαχτυλίδι? Στην ομορφιά μου. Σωθήκαμε. Ναι, ο Άρης είναι. Μέρη, αγάπη μου, συγγνώμη που άργησα, αλλά έχει προκύψει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα με τα κοστούμια και θα αργήσω λίγο ακόμα. Εντάξει, αγάπη μου, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εμείς είμαστε εδώ και σε περιμένουμε. Ναι. Κι εγώ σ' αγαπώ. Μουα. Έχει πρόβλημα με τα κοστούμια. Ναι, ειδικά με ένα συγκεκριμένο, το γαμπριάτικο. Αχ, Ρένα. Το ξέρεις ότι θα σε έχω πάντα στην καρδιά μου. Εσύ ήσουν η πρώτη μου αγάπη, η μητέρα των παιδιών μου. Και αυτό δεν γίνεται να αλλάξει ποτέ. Βέβαια, τώρα έχει μπει μια άλλη γυναίκα στη ζωή μου και την αγαπώ πάρα πολύ. Και τα παιδιά. Και τα παιδιά είναι ξετρελαμένα μαζί της. Και σένα θα σου άρεσε. Άμα τη γνώριζες, είμαι σίγουρος ότι θα σου άρεσε και σένα. Να δεις ποια θυμίζει. Μπα, καμιά που να ξέρεις. Αχ, Ρένα. Είμαι σίγουρος ότι θα είσαι ευτυχισμένη και εσύ με την ευτυχία μας. Κύριε Μπακόπουλε, ακόμα εδώ είστε? Ναι, Βασίλη. Καθυστέρησα. Αλλά δέχομαι συγχαρητήρια. Για ποιο πράγμα? Γιατί απόψε αραβωνιάζομαι. Συγχαρητήρια. Τη Δεσποινίδα Μέρη, ε? Βέβαια, τη Δεσποινίδα Μέρη. Καιρός ήτανε. Να ζήσετε. Σε ευχαριστώ, Βασίλη μου. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Μήπως έχεις ώρα? Α, ναι. Είναι 10 και 20. Στο. Τι έγινε, ρε παιδιά? Έκαναν πολύ καλή δουλειά στο γραφείο τελετών. Νομίζεις ότι κοιμάται. Βρε γιαγιά, αφού δεν είναι πεθαμένος. Δεν καταλαβαίνω. Είσαι παιδί ακόμα και είναι δύσκολο να το αποδεχτείς. Αυτό το στείλαμε εγώ και ο Γησίλαος. Ευχαριστώ. Ρε γιαγιά, αφού...
Είναι το καλύτερο απ' όλα. Τι γίνεται, Μερούλα μου? Θα έρθει, μαμά μου. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Άρης δεν θα μου έκανε ποτέ κάτι τέτοιο. Φυσικά και θα έρθει. Το πιστεύεις κι εσύ? Ακράδαντα, ακράδαντα. Βέβαια, παρόλα αυτά θέλω να σου πω ότι όποτε θέλεις μπορείς να γυρίσεις στο σπίτι. Θα ξαναφτιάξουμε το δωμάτιό σου ακριβώς όπως ήταν. Σου έχω φυλάξει μέχρι και τα σεντόνια με τους Ντιούκς. Και το πάπλωμα τον Άμπα. Και τη μοκέτα με τους άγγελους του Τσάρλι. Μερούλα, σου μάζεψα μερικά ρούχα για να μην παιδεύεσαι. Έχουν μείνει μόνο τα πουλόβερ και οι χιδέες μινι φούστες. Έχιδνα, λάμια, ήγενα, πού σου δεν τρέπεσαι! Μαμά, κάτι έχει πάθει, τον ξέρω τον Άρη. Αποκλείται να μην ερχότανε. Κάτι του έχει συμβεί. Πάω να τον βρω. Πρόσεχε, μωρό μου! Πρόσεχε. Είναι κανείς εδώ? Κύριε Μπακόπουλε! Άρη! Άρη, αγάπη μου! Τι έπαθες? Με λίστεψαν. Τι έγινε, σε χτύπησαν, πονάς? Όχι, όχι, καλά είμαι. Πώς έγινε? Δεν ξέρω. Ετοιμαζόμουν να έρθω σπίτι και... Αμάν! Συγγνώμη που άργησα. Δεν πειράζει, αγάπη μου, φτάνει που είσαι καλά. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Ήτανε τρεις και μάλιστα... Δεν πειράζει, αγάπη μου, φτάνει που είσαι στη ζωή σου. Αχ, μου κλέψαν το ρολόι μου. Δεν πειράζει, αγάπη μου. Αχ, και το κινητό. Δεν πειράζει. Και το δαχτυλίδι. Θα το σκοτώσω. Ποιο δαχτυλίδι? Είχες μαζί σου δαχτυλίδι? Αγάπη μου, ήθελα απόψε να είναι η πιο ευτυχισμένη νύχτα της ζωής σου. Το ξέρω, αγάπη μου. Γι' αυτό ήθελα να... Ήθελα... Μέρι. Ναι. Θέλεις να γίνεις γυναίκα μου? Αχ, μου ήρθε λίγο ξαφνικό. Δεν μου απάντησες, θέλεις να γίνεις γυναίκα μου? Εσύ τι λες? Παντρεύομαι.